δεν είναι εκπομπή να σε πω. Ξεκινάει ο άλλος εκπομπή το μεσημέρι ο κόκκινος, σαν σήμερα λέει πέθανε ο Ρίτσος και απευθύνεται ρε πού στις επαοξίδες που άμα τους πεις καλημέρα θα σε πούνε ουγκ. Ρε μαλάκα του λέω, τι δουλειά έχουμε εμείς με τους κανίβαλους τους ακροατές που έχουμε με το Ρίτσο. Ρασπίτης! Το πες ένα πείμα ρε μαλάκα, δεν ξέρω. Ο Επιτάφιος! Να του λέω μαλάκα, ο Επιτάφιος. Μαλάκα, στο μεταξύ. Λέει, ξέρω εγώ, οι γυναίκες μας λέει και τα λοιπά. Λέω, ακούει η γυναίκα σου, ε. Είσαι ερωτευμένος, του λέω, είμαι. Λέω, τι είσαι. Πόσα χρόνια είσαι, λέω, η γυναίκα σου. Τέλος πάντων, από τους φίλους και τους γνωστούς και γενικά, όποιος έχει πιάσει δεκαετία, σβήνει, λέει, η φλόγα. Ρωτάς, είσαι ερωτευμένος, λέει, με το τέρος και τα λοιπά. Ναι, αλλά όχι, λέει, όπως Ναόμι ήμουνα, λέει, παλιά. Λοιπόν, για μένα, ο έρωτας φεύγει με το πρώτο εσκεμμένο κλάσιμο του άντρα μπροστά στη γυναίκα. Δηλαδή, θες να μάθεις αν ο άλλος είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα. Του λες, Μανώλη, την γουστάρεις τη γυναίκα σου, την αγαπάς, την αγαπάω. Είσαι όμως ερωτευμένος μαζί της. Ε, ναι μωρέ, λέει, είμαι, λέει, είναι κτλ. Άσταρτο. Πόσα χρόνια είστε μαζί, 15, μάλιστα. Κλάνεις λέω μπροστά της. Τραβάω κάτι λέει πυροβολητά λέει. Ούτε λέει στο υπολογαγό Νατάσα λέει δεν ακούγονταν λέει αυτές οι κλαγιές. Του λέω ρε μαλάκα. Πώς είναι δυνατόν εσύ να είσαι ερωτευμένος με μια γυναίκα και να κλάνεις μπροστά της. Λέει μαμέ. Λέω όταν τη γνώρισες λέω τα πρώτα δύο χρόνια έκλανες. Όχι λέει. Μια μέρα λέει ήθελα να κλάσω και η κολοτρυπίδα μου λέει είχε από το σφίξιμο λέει. Η ροδέλα μου λέει είχε γίνει λέει σαν τάπα να πούμε από το ελαιόλαδο το ελαεί. Λέω ρε πώς σοβαρά μιλάς. Ναι. Μετά λέει έφυγα λέει. Χωρά φίλο τον Τέο. Τέο λέω με τη Λένα 4-5 παιδιά ο Τέο είσαι ερωτευμένο. Πήγε καλά μπουκάλι ο Τέο. Κλάνεις λέω μπροστά της. Αν κλάνω λέει. Τραβώ κάτι λέει. Παράμα κάτι βολίδες λέει. Σαν τα τούβλα λέει που βαρούσε λέω σιδέρις λέει στον Ολυμπιακό. σαν τα πέναλτι του Κοστίκου λέει. Λέω παλιά. Παλιά μαλάκα με λέξε τι έπαθα. Λέω τι είναι πως. Είχε αυτό ένα Νόμπελ Καντέτ Κάραβαν. Ήταν μάστορα αυτό και τα λοιπά. Εμένα φίλο μου είναι όλοι τέτοιοι. Ήταν η Λένα λέει να κατεβεί λέει από πάνω. Ε, συνήθως λέει αργούν οι γυναίκες. Υπολογίζω λέει την ώρα θα αργήσει, τραβάω λέει μία ζούφια. Κλειστά τα, ανοιχτά τα παράθυρα. Ήταν λέει Μάιος προς Ιούνιο. Τραβάω λέει μία ζούφια και μόλις λέει φεύγει η τελευταία, να πούμε το τελευταίο μεθάνιο λέει από την κολοτρυπίδα μου. Εμφανίζεται λέει η Λένα που κλάρα λέει από πάνω μέχρι κάτω με μείνει κτλ. Και τι έκανε λέει μαλακιά, άκουλε μαλακιά τι έκανε. Κλείνω λέει τα παράθυρα, τότε τα παράθυρα ήταν, δεν είχαν κουμπιά να τα πατήσεις. Κάνει αυτό το σκηνικό να πούμε. Κλείνει τα παράθυρα από τον Κατέτ και την κάνει έτσι. Άνοιξε καλέ να το λέει αυτή. Την έκανε. Παιχνιδάκια. Σε κάνω παιχνιδάκια. Τζα, τζα, τζα την έκανε. Και στο τέλος λέει, κάνω λέει και ένα κύκλο λέει και τα λοιπά. Τώρα λέει θα το έκανες. Τώρα λέει κλάνω. Λοιπόν, ο έρωτας φεύγει στο πρώτο κλανίδι του άντρα το εσκεμμένο. Πάει τελείως για τη γυναίκα. Μόλις τη δει ο άλλος. Γυρνάει στο σπίτι και φοράει τα τερλίκια της γιαγιάς της. Ξέρεις ποια είναι τα τερλίκια. Προλάβεις τα τερλίκια εσύ. Τα τερλίκια ρε μαλάκα, οι γιαγιάδες μας που πλέκανε και βάζανε στο γιαγιά. Δεν είχες εσύ να δεις. Εγώ είχα μια γιαγιά και πλατυποδία γιαγιά μου φορούσε κάτι τερλίκια να πούμε. Μόλις φορέσει άλλη τα τερλίκια να πούμε στο ποδάρι, τελείωσε. Δεις και κάνα μουνόπανο ματωμένο στην τουαλέτα. Δει ο άλλος κάνα μουνόπανο ματωμένο, πάει ο έρωτας. Και είναι φυσιολογικό. Για μένα τα ζευγάρια θα πρέπει να είχαν τη δυνατότητα να μένουν σε άλλα σπίτια. Δηλαδή σε άλλα δωμάτια να είναι μεγάλο το σπίτι, σε άλλο δωμάτιο να μένει ο ένας, σε άλλο νοούμε δωμάτιο να μένει ο άλλος, άλλη κουζίνα να έχει ο ένας, άλλη κουζίνα να έχει ο άλλος. Τα πράγματα να μην μπερδεύονται με το αλουνού και στο σεξ να χτυπάει την πόρτα να είναι η άλλη έτοιμη, φρεσκιασμένη. Έτσι δεν χάνεται ο έρωτας. Να κοιμάται δηλαδή που λέει στο χωριό του στην οικονομία να κοιμάται, να κοιμάται να πούμε σε άλλη κρεβατοκάμαρα, να κοιμάται σε άλλο κρεβάτι. Έτσι ώστε να είναι ποθητή. Αυτά ποιος θα τα πει. Στα θρησκευτικά, θέλω να πουλάνε ξέρω εγώ θρησκείες και ιστορίες. Θα το πει κανένας μαλάκας δάσκαλος στο σχολείο που κάνει από τις 365 μέρες τις 200 μέρες απεργία. Α, μισέ τα πολύ χρόνια, δεν υπάρχει ελπίδα. Θα πάμε κάνουμε υποβίωση.